Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα RTFM, το οποίο για όσους δεν θυμούνται σημαίνει Read the Fucking Manual ή όπως είπε ο φίλος μου ο ψύχος Read Anasi Fere Manual. Δεν παίζει κανένα ρόλο και δεν διαβάζουμε βέβαια ποτέ manual, είναι ηρωνικός ο τίτλος, είναι για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν την τεχνολογία και είναι σε φάση διάβαση το manual, τέλος μαγάμισε το. Επανερχόμαστε σε μια περίπτωση, αν θυμάστε, σε ένα προηγούμενο mini PC που είχαμε reviewάρει, που έλεγα τον πόνο μου, του στυλ έχω μια τηλεόραση δεκαετίας, flat man και τα σχετικά, αλλά δεν έχει πάνω Netflix, YouTube και άλλα πράγματα που έχουμε συνηθίσει στο μοντέρνο κόσμο μας και ακούμε τους άλλους, α, Netflix and chill. Τι Netflix and chill, τα μάγω πρώτο εδώ, στο laptop. Οπότε, σήμερα έχουμε δύο Android TV Box να σας δείξουμε, 2 plus 1, είναι 2 συν 1 έκπληξη, τέλος πάντων, τα οποία είναι Android Media Players, τα συνδέεις στην τηλεόραση και βλέπεις 4K Netflix και YouTube και φυσικά τις ταινίες που έχεις στο στικάκι που τις έχεις κατεβάσει νόμιμα. Ωραία. Πάμε στο πρώτο. Είναι ένα άσπρο κουτί το οποίο γράφει Android Media Player. Πολύ ωραία. Made in China. Android Media Player. Είναι το M8S Pro L. Σκονάκι. Specs. 1,5 GHz ARM επεξεργαστή. Cortex. Πόσο επεξεργαστές έχει μέσα? Έναν. Τι εννοείς? Δεν είναι multi-core. Δεν λέει κάτι. Android 7,1. 4K 3D video. Dual Band Wi-Fi, Bluetooth 4,1 για να συνδέσεις κανένα Bluetooth ακουστικά και να ακούς. Και χειριστήρια. Και χειριστήρια με θες να παίζεις. Υποστηρίζει Miracast που είναι το wireless format της Microsoft. DLNA, AirPlay. Το DLNA είναι το Android, το AirPlay είναι της Apple τέλος πάντων για iPhone. Και Remote Control. Πολύ ωραία. Είναι ένα σχετικά μικρό σκατουλάκι από ό,τι βλέπω από το τέτοιο. Αυτό κάνει γύρω στα 60 ευρώ. Όχι γύρω, 60 ευρώ κάνει. Και είναι μικροσκοπικό, καμία σχέση με αυτά που είχαμε reviewάρει πριν από κάνα 2 χρόνια τέλος πάντων. Πουλάκι 4K. Σαν άδειο είναι. Μπανάνα 4K. Πολύ ελαφρύ εννοείς. Ναι, τίποτα. Είναι φάση τίποτα, το σηκώνει ένα μπαλόνι. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Για να δούμε τι άλλο. Εδώ έχει ένα user manual. Καρτέλα για το τηλεκοντρόλ. Ω, γαμάει. Έχουμε καλώδιο HDMI. Τηλεκοντρόλ. Και... αμερικάνικο αντάπτορα. Fuck this shit. Βρήκαμε αντάπτορα για το αντάπτορα για το... ναι, αντάπτορα για το αντάπτορα. Εκεί τέλος πάντων για το power source. Μαλάκα, δεν παίρνει με τίποτα. Αυτό λέω και τα βράδια. Το τηλεκοντρόλι. Έχει μπαταρίες? Όχι φυσικά. Δεν έχει μέσα μπαταρίες? Όχι. Δεν βάλανε μπαταρίες μέσα, γιατί να βάλουν, σου λέει 60 ευρώ, θα πάει γαμηθείς να πας στην περίπτωση να πάρεις μπαταρίες. Εδώ έχουμε τα ports, εντάξει, HDMI, δικτύου, RJ44 όπως λέγεται αυτό, ρεύμα και ακουστικά, δεν έχει κάτι άλλο. Το τηλεκοντρολάκι είναι εδώ, να βάλουμε τις μπαταρίες πριν το συνδέσουμε. HDMI, είναι τόσο ελαφρύ που απλά το HDMI θα το πάρει μαζί του, έτσι, που είναι σκληρό και άκαμπτο. Βάζουμε και το ρεύμα. Οπ, άναψε ένα λαμπάκι. Κοίτα εδώ το σηκώνει. Θα το κολλήσει κάπου αυτό. Α, μπουτάρι. Λακτερός. Πάντα το λέει αυτό το αστείο. Πάντα. Και επίσης αυτό εδώ το σηματάκι είναι το Android Wear για κάποιο λόγο. Hold me on και OK while holding the remote near the box. Welcome. Τι κάνει αυτό? English. United States. Όχι, θα βάλω ελληνικά. Έτσι. Για να δείξω ότι έχει ελληνικά. Έλα, μαλάκα. Έχει όλες τις γλώσσες του σύμπαντος εξ όπου ελληνικά. Να τα. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Έχει και κλικών. Τα πάντα έχει. Μέχρι να μπουτάρει αυτό το πράγμα εδώ, να πούμε ότι το τηλεκοντρόλ έχει πάνω το σηματάκι του Google Assistant και έχει και μικρόφωνο, έχει με τρυπούλα και μικρόφωνο. Θα έχει πλάκα να μπορείς να... και κάνα μαλακία που βάλα το σύστημα στα ελληνικά. Να του πεις τέτοιο, να του voice control, ναι. Wow! Αυτό δεν το ξέρα, δεν το γράφουν και πουθενά. Δεν είναι Android, είναι Android TV. Μάλλον δεν το γράφουν πουθενά για να μην τους πιάσουν. Επαναλαμβάνω, είναι άλλο format. Είναι το Android Wear που είναι στα ρολόγια, είναι το Android που είναι στα κινητά, το Android, το Android CarPlay, πώς λέγεται? CarDeal. Android Auto που είναι για αυτοκίνητα. Και υπάρχει και το Android TV, το οποίο υπάρχει και σε κάποιες τηλεοράσεις πάνω. Try saying open YouTube. Βλέπετε εδώ κάτω Google Play Movies and TV, YouTube, Google Play Store, Music. Έχει κάποια βίντεο εδώ, Google Play Games. File Browser, Movie Player, αυτό είναι το Android TV που βλέπετε. YouTube Kids, ξεχωριστό περιεχόμενο να βλέπετε Πέπα το γουρουνάκι που όλοι ξέρουμε ότι βλέπετε. AirPin Pro, Netflix ξανά, Aptoid TV, what? Aptoid, αυτό δεν είναι παράνομες ταινίες. Τι είναι η Snuff και τέτοια? Όχι, παράνομες στο στυλ χωρίς να πληρώνεις. Aptoid TV, WhatsApp Messenger, what?
Games. WhatsApp, Messenger. Ναι. Top Applications. Editor's Choice. What? Προγράμματα έχει εδώ μέσα. What the fuck. Τέλος πάντων, πάμε πίσω. Click to speak. Πάμε. Ok, Google Open YouTube or something. Κράσαρε. Κάτι κάνει, ρε. Τι κάνει, ρε, μάλλα, κατά τόση ώρα. YouTube. Πόση ώρα του παίρνει να ανοίξει το YouTube. Κάτσε να πάω πίσω. Πρώτη φορά παίρνουν. 6 years later. Βασικά κάνει updates σε όλα από κάτω. Α, μάλιστα. Μπορεί να περιμένουμε. Δεν θέλω να περιμένω. Εγώ θέλω να κάνω review εδώ. Τι να περιμένουμε. Hello Enterprise. Beam me up, Scotty. Ωραία εξελίσσεται αυτή η εκπομπή. Αμάν. Video Google Assistant. Οκ. Τα νέα σας, τι κάνετε. Πείτε καμία μαλακία πέρασε η ώρα. Είμαι λίγο κρυωμένος, δεν ξέρω που την άρπαξα. Να αρχίσω να λέω. Την άρπαξες, αλλά είσαι και κρυωμένος. Γαμιέσαι. Αμάν. Τι έγινε, με ξανάβγαλε εδώ. Λοιπόν, μ' ακούει κανείς. Το κρατάς πατημένο. Ναι, έτσι πρέπει, υποτίθεται. Μπορείς να το πατήσει μία φορά. Έλα. Θα πάμε για ποτό. Έλα, μαμά. Πάλι φαγές. Μ' ακούς. Τι φοράς. Σεργέι, πες. Μπορείς να ακούω. Σεργέι. Ποιος είναι ο Σεργέι. Ο Google. Α, ο Σεργέι Μπριν. Μπράβο, ναι. Ο Λάρι Πέιτς. Δεν ξέρω τι λέμε, ρε. Πραγματικά θα ελπίζω να κοπούν όλα αυτά στο μοντάζ. Ναι, ναι. Οκ, okay, πουτσα μας. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει YouTube βίντεο. Κάτσε να δούμε πώς λειτουργεί το voice. Πατάτε εδώ το κουμπάκι. Και έχει και μια τρύπα μικροφόνου. Ο ήχος κάθε φορά που μετακινείται είναι υποχρεωτικός. Λοιπόν. Οκ, okay, show me some recent shows. Α, το γράφει από κάτω. Το γράφει από κάτω, αλλά δεν ξέρω τι σκάτα θα μου δείξει. Α, recent shows. Τι όλα αυτά μπορώ να τα δω. Maniac, The Resident, Black Lightning. Μ' αρέσει αυτό. Είναι μαύρος και έχει κεραυνούς. Black Lightning. Πάμε. Wow, the footprint of the DC Comics Universe. Είναι DC, ρε μαλάκες. Αυτό παίζει με κάποιο τρόπο. Α, όχι. Το trailer μπορεί να μας δείξει. Αυτό ήταν απλώς info. Στο IMDb μάλλον μας έβαλε. Ας δούμε το trailer. Δεν γαμιέται. Βλέπετε ένα trailer. Δεν σκεφτήκαμε να συνδέσουμε ηχεία στο TV Box και το συγκεκριμένο monitor είχαμε ξεχάσει ότι δεν έχει ηχεία. Κάτι βλέπουμε εδώ πέρα. Εδώ έχει πολύ αντανάκλαση από τα φώτα γύρω. Εγώ δεν βλέπω Χριστό. Πολύ ωραία. Παίζει YouTube. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Κάτσε να δούμε τι άλλο μπορεί να κάνει για εμάς το Google Assistant. Έχει μια smart TV, αλλά smart του κερατά, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, show me some pizza places nearby. I found a few places. The first one is Mystic Pizza and Pasta. Emmanuel Benaki 76. Ορίστε. Γαμάει. Κάντε ρε μια ερώτηση. How to get home. Το account δεν έχει home, ρε βλάκα. Το συγκεκριμένο. Οκ. Show me how to go to κάπου. Show me how to get home. It looks like you, I don't have your home address. Αυτό του είπα, του ταραμάκια επέμενε. Show me how to get to Kifisia. To Aphasia Party, έγραψε. Α, λες να μπορεί να μας δείξει το cooking μαλλιάτσις. I want to see some cooking μαλλιάτσις. Cooking μαλλιάτσις. Και υπάρχει cooking μαλλιάτσις, φυσικά. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι η μαριάτσις, είναι αυτό. Okay, that failed miserably. Ήταν ό,τι χειρότερο έχουμε δει. Κάτσε να δούμε αν έχει Google Maps αυτό το πράγμα μέσα. Πάω στο home. Show me a map of Athens. Βασικά βίντεο δείχνει. Μήπως είναι εγκατεστημένο το Google το Maps. Το Maps. Πολύ πιθανόν. Open Maps. Open Google Maps. Και μου δείχνει βίντεο. How to navigate using Google Maps. Βασικά είναι μια βιντεομηχανία αυτό το πράγμα. Απλώς έχει το voice search. Στα αγγλικά βέβαια, δεν, το Google Assistant δεν υπάρχει ακόμα στα ελληνικά. Okay. Για να δούμε τι έχει το Play Store. Κάτσα πάμε στο Search και να βάλω Maps, θα έχει. Speak to Search Google Play. Google Maps. No results found. Δεν είναι διαθέσιμο για Android TV. Boom, bitches. Netflix έχει. Ανάτο. Ενδιαφέρει και αυτό τον κόσμο. Ωραία, κοίτα εδώ. Zen Pinball. Μ' αρέσει. Ωραία. Αυτό θα βάλω. Πόσο μεγάλη. Σαν την πούτσα μου. Τολμώ να πω ότι δεν έχει ζεσταθεί αρκετά. Τόση ώρα παίζουμε δηλαδή εδώ πέρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα στριμάρεις 4K και θα γίνει τη πουτάνα, αν θα πάρει φωτιά. Παρ' όλα αυτά είναι γεμάτο τρούπες. Οπότε λογικά θα αερίζεται. Δεν έχει ένα μυστηράκι. Ω, είναι 3D, είναι ωραίο ρε αυτό. Ορίστε. Για τα αριστερά δεξιά. Ναι, ναι, τα αριστερά δεξιά είναι. Ρε, είναι πολύ καλό. Το είδα να πηγαίνει στα κέντρα. Όπως βλέπετε, δεν είμαι και ιδιαίτερα καλό σε αυτό. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει και παιχνιδάκια. Παίζει και με τηλεκοντρόλ, έχει πολύ πλάκα. Είναι ένα πολύ συμπαθητικό πραγματάκι. Έχει 60€ και έχει μια full smart TV, 4K, HDR και τα πάντα όλα.
Έχεις το Google Assistant, το οποίο είναι εκπληκτικά άχρηστο. Δηλαδή σκέψου να κάθεσαι σαν τον ηλίθιο και να προσπαθείς να βρεις ένα βίντεο στα αγγλικά. Δηλαδή προσπαθείς να βρούμε cooking μαλλιάτσις και βρήκε cooking μαριάτσις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί αυτό, ειδικά αν ψάξεις ελληνικό βίντεο. Αλλά αν ψάξεις I need to see a video of kittens playing with strings. Και βάζει πλάκα να παίζουν βιολί. Όχι. Ορίστε, να το ρε. Βίντεο με kittens που παίζουν με σπάγκο. Αυτό θα το βρεις. Πάει στο διάλογο. Αλλά εντάξει, άμα το σκεφτείς κατά τα άλλα, δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Δηλαδή θα ήθελα να το πω Google Assistant, παράγγειλε μου δύο πίτσες. Και αν γίνεται, πες και στη δικιά μου να έρθει από εδώ να τις φάμε και να δούμε Netflix. And chill. Και αλλά τα σχετικά. Και τις πίτσες. Αλλά... Και περνάμε στο δεύτερο κουτί, το οποίο σημειωτέων, την ώρα που το κοίταξα, έχει ακριβώς την ίδια τιμή με αυτό. Δηλαδή, σας το λέω την ώρα που το κοίταξα, γιατί σε 10 λεπτά μπορεί να έχει άλλες τιμές η GearBest. Αλλά παρόλα αυτά είχε αυτό 60,34 ευρώ και έχει ακριβώς 60,34 ευρώ και αυτό. Σε αντίθεση με το Mi Cool, αυτό εδώ πέρα γράφει απλώς Smart Device. Στο πλάι βέβαια έχει ένα αυτοκολλητάκι, το οποίο γράφει Sysion. Sysion. Είναι ένα χάρτινο κουτί, ας το ανοίξουμε. Unboxing εμπειρία θλιβερή. Είναι λίγο μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Είναι αυτό εδώ πέρα το κουτάκι. Δεν έχει τόσο πολλές θύρες εξαρισμούς και το άλλο, το οποίο το εκτιμούσα πολύ γιατί θα πυρώσει κάποια στιγμή. Είναι και αυτό πανάλαφρο σαν άδειο. Είναι αλουμίνιο ή απλά φαίνεται. Όχι, πλαστικό είναι. Εκτός αν είναι τόσο λεπτό αλουμίνιο που μου φαίνεται σαν πλαστικό, αλλά είναι γελίο. Ναι. Και επίσης δεν είναι κρύο. Είναι HDMI, τα γνωστά εδώ πέρα, δίκτυο, ακουστικά. 3 USB αυτό σε αντίθεση με το προηγούμενο που είχε 2. Και εδώ μπροστά δείχνει να έχει κάτι σαν οθόνη. Ή ο receiver είναι. Για να δούμε. Μέσα έχει τα γνωστά, έχει τον αντάπτορα, ο οποίος αυτή τη φορά δεν είναι αμερικάνικος. Έχει το HDMI και έχει και το τηλεκοντρόλ. Έχει μπαταρίες αυτό? Όχι, αλλά έχει ένα ντογκλάκι. Είναι Wi-Fi το receiver. Μάνιο, εδώ πέρα και τα σχετικά. Τι θέλετε να δείτε τα μάνιο, δεν με χαίζετε. Εγώ ρίξα τη βαριά με αυτή την εκπομπή, έτσι, την πουλάω. Την πουλάω 12 χιλιάρικα. Την αγοράζω σε πούτσες. Πόσο? 11.99. Το δίκτυό μας, γιατί όπως καταλάβατε το Wi-Fi μας είναι επίοικος unreliable εδώ κάτω. HDMI και χώνουμε και το ρεύμα. Οπ, οθόνη bitches. Oh, 0-0. Εσύ η κάμερα εκεί από πάνω τη βλέπεις, τη βλέπεις, έχει οθονούλα. Λοιπόν, όπως βλέπετε μπουτάραμε εδώ πέρα, είναι λίγο διαφορετικό το user interface του. Δεν ζήτησε account, ναι, δεν πειράζει, κάτσε να δω. Show me some videos of cute kittens. Αλλά πρέπει να το πεις έτσι. Of grey kittens μου είπε. Πόσο σκατά είναι η προφορά μου, ρε παιδιά. Δεν πειράζει. A den of peri kittens. Αυτό εδώ θα δούμε. Το γατάκι τον γκρίζο που παίζει. Και του λέει χωρίς account. Ναι, γιατί δεν μου δουλεύει χωρίς account. Και πώς θέλει τα δεδομένα. Ποια δεδομένα. Όλα. What? Ένα υπέροχο γατάκι. Αχ το. Το παράξενο του είναι ότι δεν λειτουργεί το τηλεκοντρόλ του, ενώ είναι, δείχνει να έχει το infrared από μπροστά. Για κάποιο λόγο θέλει τον dongle για να δουλέψει. Το οποίο δεν βγάζει κανένα νόημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το κατευθύνει αλλού και να δουλεύει. Ναι. Να δούμε. Ναι, όντως είναι WiFi. Επίσης η Μάσα και ο Αρκούδος. Πολύ μου αρέσει. Γαμάει αυτή η σειρά. Λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου, τι βλέπετε ρε μαλάκες. Pink Panther Show εδώ πέρα, τα πάντα όλα. Μάρκος Εφερλής, Πλούταρχο, Γιάννης Πλούταρχος, Μίξ τα καλύτερα, Volume 1. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ. Πάμε Home. Home. Έχουμε Play Store, έχουμε Chrome εδώ πέρα. Εδώ το Google Play δείχνει λίγο πιο πολύ σαν κινητό, οπότε υπάρχει περίπτωση να έχει και το Maps. Και ναι, έχει Google Maps. Αυτό είναι full Android, δεν είναι Android TV, το οποίο σημαίνει δεν είναι τόσο κομμένο. Για να πούμε και τους Sysion τα specs, τα οποία τα έχω εδώ πέρα, σας είπα, έχει 60,34 ευρώ. Έχει Android 8,1, το full Android, δηλαδή αυτό που έχουν τα κινητά, τέλος πάντων ούτε το δικό μου δεν έχει 8,1 το κινητό, που είναι κινητό, αυτό είναι TV Box, κουτί τηλεόρασης. Για κάποιο λόγο η ώρα λέει ότι είναι 2.43, δεν ξέρω γιατί. Έχει LED display for clearly time displaying. Voice control function. Bluetooth 4, 2.4 GHz Wi-Fi. Δεν έχει dual band, αλλά εντάξει, δεν έχει τίποτα. 2 GB RAM, 16 GB ROM. USB 3 και HDR στο 4K. Καλή ποιότητα εικόνας φαίνεται να είναι. Κατά προτίμηση για λίγο πιο extensive εργασίες, καλό να συνδέσετε ένα mouse πάνω. Γιατί εντάξει, εδώ πέρα με αυτό δεν βγάζει άκρη. Καλά δουλεύει, αλλά δεν είναι τίποτα το φοβερό. Εντάξει. Μπορεί να πάρουν ένα multimedia πληκτρολόγιο. Ναι, και έχει και το Google Assistant εδώ πέρα, όπως βλέπετε. I need some directions. Directions. Δεν ακούει απολύτως τίποτα. Movies about football. Όχι, δεν κουνιούνται αυτά, δεν ακούει. Ένα-δύο. Αν το πατήσεις, το κρατήσεις πατημένο το κουμπί. Ένα-δύο, ένα.
Ναι, πρέπει να το κρατήσει πατημένο. Show me some directions to the nearest pizza place. Βλέπετε ένα pattern εδώ, έτσι. Ορίστε, να το. 1,1 χιλιόμετρα, 5 λεπτά. With traffic. Δεν, αν το έκανα με τα πόδια θα ήμουν πολύ καλύτερα. Επίσης αυτό δεν είναι το nearest pizza place. Trust me. Έχεις πολύ ωραία. Έχεις mail, έχεις τα πάντα. Τα πάντα όλα έχεις βασικά. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπεις το Netflix σου άνετα, χωρίς να κάθεις σαν το θλιβερό τύπο στον καναπέ με ένα κινητάκι. Είμαι ακόμα χειρότερα με ένα λαπτοπάκι εδώ που τα λέμε και αυτό, γιατί έρχεται και καίει και σου καίει λίγο τα παπάρια εδώ και τα γόνατα και τέτοια, δώσουμε, δεν λέει καθόλου. Και ερχόμαστε και στο τρίτο TV box, το οποίο σας είπαμε ότι είναι plus one, υπό την έννοια ότι επειδή είναι out of stock για κάποιο λόγο, λόγω ζήτησης προφανώς, δεν βρήκαμε τιμή και έχει ένα κουμπάκι μόνο, το οποίο σε ειδοποιεί για να το, όταν έρθει είναι πάλι in stock για να το παραγγείλεις. Αλλά ας το δούμε και αυτό, μπορεί να ξαναέρθει σε stock, δεν ξέρω όμως πόσο κάνει. Λογικά κάπου εκεί θα είναι, 50-60 ευρώ, λες να εξαντλήθηκε επειδή κάνει 40, μπορεί να κάνει 30. Μπορεί να στο χαρίζουνε και ταυτόχρονα να σου δίνουνε και 3 κινητά, ναι. Δεν ξέρω, είναι το H96 Max 4K Ultra HD TV Box, όπως όλα άλλωστε. Λοιπόν, είναι αυτό το H96 το οποίο είναι μεγάλο, έχει χρωματισμό συσκευασίας σερβιέτας. Αλλά είναι 64 γίγα, όχι 32 σαν τα προηγούμενα, ή 16 και 32, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Είναι μεγάλο σχετικά, καμία σχέση. Είναι όμως αρκετά ελαφρύ, εντάξει. Έχει τα γνωστά εδώ από πίσω, power αυτές τις παπάριες. Έχει 3 USB και άλλο ένα εδώ από πίσω, 4 σύνολο. Είναι λίγο πιο robust από τα άλλα. Αυτό το συγκεκριμένο έχει 64-bit επεξεργαστή Cortex, 7,1 Android, 2,4 GHz επεξεργαστή. Bluetooth 4.0 και dual band, το Wi-Fi είναι μόνο 5 GHz, δεν είναι και αυτό dual band. Και έχει μνήμη 4 GB DDR3 και 64 storage. Τι νιώθεις, άμα έχεις τώρα τα καλύτερα router δεν συνδέεται. Άμα δεν είναι dual band το router, άμα είναι μόνο 2,4, όχι δεν συνδέεται. Λίγο παράξενο να βρεις σε router που να μην είναι μόνο τέτοιο, αλλά λέμε τώρα. Τα παλιά είναι. Ναι, αν έχεις τα παλιά router τον ήπιες. Αλλά άμα έχεις τα παλιά router χέσαι μας που μου θες και TV box. Κανένα νόημα. Λες να δουλεύει το τέτοιο του αλουμινίου, κάτσε να δούμε. Το. Δεν το αφήνεις καλύτερα να μπει να το κάψω. Δεν φοβάμαι ρε, φοβούνται τα παλικάρια. Πιστεύω ότι όλα τα power bricks, power adapters και αυτά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Με διαφορετικό πλαστικό γύρω γύρω. Ω, έχει οθονίτσα. Και πιο ωραία οθόνη, γράφει boot. Boot ρε. Χντμή. Και το τηλεκοντρολάκι μας και κάποιο είδους manual εδώ μικροσκοπικό. Ρε μαλάκα, είναι με 4 γράμματα, δεν καταλάβει κανείς τι γράφει εδώ πέρα, θες μεγεθυντικό φακό. Καληνύχτα σας, εδώ το fucking manual. Και μετά από τα κάμποση ώρα που περιμένεις με μαύρη οθόνη χωρίς κανένα λόγο, εμφανίζεται το full experience τέλος πάντων. Είναι και αυτό ένα Android κουτί, όχι Android TV, είναι full Android και αυτό, με ένα custom launcher από πάνω. Google Play, Netflix, YouTube, apps, browsers, τα σχετικά. Δεν έχει το Google Assistant, δεν υπάρχει κουμπάκι για να μιλήσεις, ούτε μικρόφωνο πάνω στο τέτοιο. Το μόνο που έχει είναι ότι γίνεται mouse αυτό εδώ πέρα, οπότε μπορείς να μετακινείς ένα pointer. Πατώντας αυτό εδώ ξαναπιστρέφει σε τέτοιο, σε default button. Έχει browser, έχει Play Store, Netflix, YouTube, τα γνωστά. Πας στο YouTube, μπορείς να δεις κανένα πάλι με κατάκια. Είναι και αυτό ένα Android κουτάκι. Εντάξει, είναι αρκετά δυνατό. Ο επεξεργαστής είναι στα 2,5 γίγα, έχει αρκετό storage, 64 γίγα για κάποιο λόγο. Άρα μπορεί να παίξει παιχνιδάκια. Μπορεί να παίξει παιχνιδάκια, μπορεί να αντιγράψει ακόμη και ταινίες μέσα. 64 γίγα χωράει πολύ πράγμα. Είναι ένα ενδιαφέρον κουτάκι και αυτό. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω τιμή. Το link είναι στην περιγραφή. Μέχρι να βγει αυτό το βίντεο μπορεί να έχει ξανακυκλοφορήσει. Ή να έχει επιστρέψει τα ID από τα οποία ξεκίνησε. Θα έρθει ο Austin Powers να το ζητήσει. Αυτά είναι τα TV boxes. Είναι αυτά τα δύο που ξέραμε να σας πούμε πόσο κάνουν και είναι μικρά. Η αλήθεια δείχνουν πολύ πιο σύγχρονα. Το ένα είναι Android TV και το άλλο είναι Full Android. Διαλέγετε τι σας βολεύει. Το Android TV προσφέρει μια λίγο πιο streamlined εμπειρία και καλά για την τηλεόραση μόνο. Οπότε θεωρητικά δεν χρειάζεται και πληκτρολόγια και τέτοια. Αλλά με βαριέσαι να γράφεις ψάχνοντας. Τέλος πάντων, και πιο optimized παιχνίδια για τηλεόραση και τέτοια. Το άλλο είναι full Android με τα πάντα όλα. Όλα έχουν Bluetooth, όλα έχουν δίκτυο, έχουν Wi-Fi, έχουν το τηλεκοντρόλ τους, έχουν το Google Assistant που μιλάς στο τηλεκοντρόλ. Όχι αυτό, αυτά τα δύο. Αυτή είναι η επιλογή. Ρίξτε μια ματιά και άμα σας βολεύει κάτι για να βάλετε στην τηλεόρασή σας, χτυπήστε το, γιατί όχι. Τσάμπα είναι. Bye bye. Το γεγονός ότι προσπαθεί να βγάλει μια μπρίζα και καταλαβαίνεις τι ψοφίμη είναι, έτσι. Καταλαβαίνεις για τι ψοφίμη μιλάμε. Είναι σφιχτός από τον κόλο σου. Α, καλό είναι αυτό.